Με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, η κυβέρνηση φέρνει ρυθμίσεις που ικανοποιούν αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων και επιδεινώνουν τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων. Στα Μουλοχτά, Ήπουλα ανατρέπει τη σημαντική κατάκτηση της εργατικής τάξης στην κυριακάτικη αργία. Πριν από την κατάκτηση αυτή, οι εργαζόμενοι μέσω των τραγουδιών, όπως το «Ήλιο μου για χαμήλωσε και μη πολυαργήσεις», σε καταργέτη εργατιά, μας αποκαλύπτει τη δουλειά ήλιο με ήλιο, όπως ζητά ο ιδιοκτήτης του Τζάμπο, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που δεν αρκούνται στη δεκάωρη εργασία που νομοθετήσατε, αλλά θέλει 12ωρη. Αυτή είναι η πρόοδό σας. Ξανά δουλειά ήλιο με ήλιο. Αυτό δημιουργείται. Την εργασιακή γαλέρα. Η κυβέρνηση αξιοποιεί τα διέξοδα που η ίδια δημιουργεί με τους εγκληματικούς χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της πανδημίας, προκειμένου να ξυλώσει βήμα το βήμα την κυριακάτικη αργία στο εμπόριο, όπως κάναν και οι προηγούμενοι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, έχει εδώ βάλει το χέρι του σε αυτή την πορεία. Παρουσιάζει ως αναγκαία την κυριακάτικη εργασία, ώστε να αντιμετωπίσει τον μπάχαλο που έχει δημιουργηθεί λόγω των απανατών lockdown και του φιάσκου με το όνομα Click Away, προκειμένου να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα στα μάτια των εργαζομένων και αυταπασχολουμένων που οθούνται πλέον στη φυσική εξόντωση για χατήρι της κερδοφορίας των εμπορικών αλυσίδων και το σούπερ μάρκετ. Οι εργαζόμενοι και αυταπασχολούμενοι να μην παραχωρήσουν να μαχητεί αυτή τη μεγάλη κατάκτηση που θα συμπαρασύρει και άλλους κλάδους και να δυναμώσουν τον κοινό αγώνα τους για την υπεράσπιση της ιακάτικης αργίας. Εμείς σας καλούμε να αποσύρετε το άρθρο 72. Η κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεση στις οργανώσεις των εργαζομένων και με πρόσχημα την πανδημία αλλάζει τα καταστατικά τους, ενισχύοντας την εγωδική και κρατική παρέμβαση με την ηλεκτρονική ψηφοφορία στη λήψη των αποφάσεων από τις γενικές συνελεύσεις και τη διαμόρφωση αρεστών συσχετισμών δυνάμεων στις αρχιερεσίες. Καλούμε να αποσύρετε το άρθρο 91, έχουμε μιλήσει επαρκετών πάνω σε αυτό το ζήτημα. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου έχουν σταθερή κατεύθυνση τη στρατηγική της καπιταλιστικής ανάπτυξης, τις επιλογές και τους σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή τη στρατηγική υπηρέτησαν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και τα άλλα κόμματα, βέβαια, που δεν αμφισβητούν αυτή τη μορφή οργάνωσης της οικονομίας, την εξουσία της αστικής τάξης. Η εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας, η ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, η ευάθυνση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι κοινή στρατηγική. Αυτή υλοποιείται και σε αυτές τις συνθήκες της πανδημίας. Η λογική του κόστους-οφέλους είναι αυτή που αποτυπώνεται και στο νομοσχέδιο, με σταθερή προσήλωση της κυβέρνησης στη μειωμένη χρηματοδότηση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Τα μείον 600 εκατομμύρια σχεδόν που προβλέπει ο προϋπολογισμός εν μέσω πανδημίας δείχνει την κατεύθυνσή σας. Η μεγάλη έλλειψη σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η έλλειψη των αναγκαίων ΜΕΘ με βάση τα διεθνή πρότυπα έχει οδηγήσει το σύστημα στα όρια του και συνεχίζεται με επικουρικούς, με συμβασιούχους και μετατροπή κρεβατιών σε ΜΕΘ ή μεταφορά ΜΕΘ από μια μονάδα υγείας στην άλλη να καλύπτεται τις τεράστιες ελλείψεις. Το ΚΚΕ έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα, δημιουργία των αναγκαίων ΜΕΘ, κάλυψη όλων των ελλείψεων σε υγειονομικό προσωπικό, σύμφωνα και με τις προτάσεις των φορέων των εργαζομένων της υγείας, δωρεάν τεστ, μέτρα ελέγχου στους χώρους δουλειάς για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Στα πλαίσια αυτά, καταθέσαμε και την τροπολογία για τη μονιμοποίηση των 4.000 εργαζομένων με το πρόγραμμα του ΑΕΔ στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, που απασχολούνται με συνεχείς παρατάσεις από το 2017 μέχρι σήμερα. Σας καλούμε, κύριε Υπουργέ, να την κάνετε αποδεκτή την ως ανατροπολογία. Με το άρθρο 42 η κυβέρνηση κάνει ένα ακόμα δωράκι στους επιχειρηματίες της υγείας που ήδη δραστηριοποιούνται στον τομέα των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους, δίνει τη δυνατότητα επέκτασης της δραστηριότητάς τους σε σχέση με την αρχική αδειοδότηση. Συμφωνούμε με την καταβολή των δουλευμένων των εργαζομένων της ΕΡΤ. Δεν θα συμφωνήσουμε όμως με τον εκβιασμό για παραίτηση από τις διεκδικήσεις τους. Κατανοούμε ότι οι εργαζόμενοι θέλουν να πάρουν τα δουλευμένα τους. Ωστόσο όμως ζητάμε από την κυβέρνηση να συμπεριλάβει και τους εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου οι οποίοι εργάζονταν την περίοδο εκείνη. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται συνεχείς παρατάσεις στο αντεργατικό πρόγραμμα Συνεργασία που έγινε
και γενικεύει την ευελιξία, μειώνει πάνω από 20% τους μισθούς των εργαζομένων, επεκτείνει το καθεστώς της αναστολής συμβάσεων εργασίας με απαλλαγή των εργοδοτών από καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών, συνεχίζει με την ανατροπή στον υπολογισμό του δώρου εξωγένου. Επίσης, θα θέλαμε να προσθέσουμε το άρθρο 16, δεν υπολογίζει το αντίστοιχο κόστος όσων διακινούν τα περιοδικά τους τις εφημερίδες με άλλους τρόπους μεταφοράς, όπως τις αυτές που έχουν συνδρομητές. Η κυβέρνηση, αντί να θεσπίσει την επιδότηση των ανέργων χωρίς προϋποθέσεις, μειώνει σε 50 ημέρες ασφάλισης για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας των εργαζομένων στον εμπισυσμό τουρισμό, αφήνοντας χωρίς καμιά προστασία χιλιάδες εργαζόμενους. Και εδώ έχουμε κάνει αρκετές προτάσεις, τις οποίες η κυβέρνηση τις έχει απορρίψει. Ακόμα και στις περιοχές που επλήγησαν από τον Ιαννό και η Σάμος από τον σεισμό, και εκεί δεν μειώνει τις μέρες έστω στις 30 που ίσως πρόλαβαν να εργαστούν κάποιοι εργαζόμενοι. Οι εκκρεμείς συντάξεις που συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο και επικαλείται η κυβέρνηση είναι ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Για την τραγική κατάσταση που περιέρχονται οι ετούντες σύνταξη έως την απόφαση που είναι έως και 4 χρόνια, είναι δική σας ευθύνη. Οι εκκρεμείς συντάξεις είναι ντροπή. Η μειωμένη δαπάνη κατά 2,67 ευρώ, παρά την αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων, δείχνει το θέμα των εκκρεμών και η απονομή των οριστικών συντάξεων θα συνεχιστεί. Αξιοποιώντας αυτή την αρνητική εξέλιξη των εκκρεμών συντάξεων, η κυβέρνηση φέρνει σειρά αντεργατικών ρυθμίσεων να αντιμετωπίσει το θέμα, όπως με απόσπαση εργαζομένων του δημοσίου για 6 μήνες, που μέχρι να μάθουν το αντικείμενο θα φύγουν, με απασχόληση συνταξιούχων του ΕΦΚΑ και άλλα, και με παλώματα δηλαδή προσπαθεί να καλύψει πάγιες διαχρονικές ανάγκες του ΕΦΚΑ. Αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν με αύξηση της χρηματοδότησης και όχι τη μείωση που προβλέπει ο προϋπολογισμός, με πρόσληψη μόνιμων εργαζομένων μέσω ΑΣΕΠ για γρήγορη απονομή των συντάξεων, ολοκλήρωση της απόδοσης των οριστικών συντάξεων, ολοκλήρωση της ψηφοποίησης της ασφαλιστής ιστορίας των εργαζομένων. Δεν διαφωνούμε με την παρέτηση του ΕΦΚΑ από τα 11 μέσα. Είμαστε υπέρ να προσθεθεί και ο ΑΕΔ σε αυτή την ρύθμιση. Διαφωνούμε όμως με τον εκβιασμό της παρέτησης από διεκδικήσεις. Έχουμε κάνει τροπολογίες που αφορούν την έκτατη ενίσχυση των ανέργων, για την καταβολή του δώρου ολόκληρου στους εργαζόμενους, για την επαναφορά του δώρου του 13ου και 14ου μισθού, για την επαναφορά του κατώτερου μισθού στα 7,51 και των συλλογικών συμβάσεων. Τις έχετε απορρίψει. Αλλά εμείς θα επιμείνουμε και εδώ και έξω στο κίνημα να τις διεκδικούμε. Για τους εργαζόμενους του πολιτισμού, οι εικαστικοί που είναι γραμμένοι στο Μητρό του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας και όχι στο Εργάνη, μένουν ακάλυπτοι. Εμείς καλούμε την κυβέρνηση να υπαχθούν σε αυτή τη ρύθμιση και να προσθεθεί στην παράγραφο αυτή και η φράση «και οι εικαστικοί εγγεγραμμένοι στο Μητρό του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας». Έτσι, ώστε να ενισχυθούν για αυτή την περίοδο. Στις ρυθμίσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας, οι εφοπλιστές ενόμοι του προϋπολογισμού ενισχύονται με 150 σχεδόν εκατομμύρια, εκτός από τα δεκάδες εκατομμύρια για το μεταφορικό ισοδύναμο. Αποθρασινόμενοι ασκούν πιέσεις στους νησιώτες και στους ναυτεργάτες, απειλούν ότι αν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους, θα φύγουν τα καράβια. Παρουσιάζονται ως πληττόμενοι και ενισχύονται με τα μέτρα του νομοσχεδίου. Οι νησιώτες και οι ναυτεργάτες πληρώνουν με λιγότερα δρομολόγια, με εντατικοποίηση των ναυτεργατών, με εξαντλητικά ωράρια, με αναστολή και συνεργασία, που σημαίνει μείωση συνολικά των εισοδημάτων τους. Όσον αφορά τις ρυθμίσεις του Υπουργείου Μεταφορών, η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι οι υγειονομικές βόμβες. Οι τεράστιες ελλείψεις σε λεωφορεία, οδηγούς, τεχνίτες, η έλλειψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων κάνει την κατάσταση εκρηκτική. 4,5 με 5 εκατομμύρια επιβάτες μετακινούνται κάθε εβδομάδα. Η κυβέρνηση, αντί να προχωρήσει άμεσα σε επίκρουση των δρομολογίων με προσλήψη του απαιτούμενου προσωπικού, να ανανεώσει το στόλο των οχημάτων, να προμηθευτεί τα αναγκαία ανταρακτικά για τις επισκευές των οχημάτων, έρχεται και προωθεί την παραπέρα ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης, στις αστικές συγκοινωνίες και την άμεση εμπλοκή των ιδιωτών μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έρχεται με νέες ανατροπές στα δικαιώματα των εργαζομένων, στις δραματικές περικοπές σε μισθούς,
έως 50%, τις αρρωτικές αλλαγές σε εργασιακές σχέσεις, τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, προσθέτει και την αναστολή των αδειών με το τυράκι των 500 ευρώ. Στο άρθρο 118 ορίζεται ότι οι ενισχύσεις που δόθηκαν στον πρωτογενή τομέα για τον COVID-19 είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες. Και μάλιστα εδώ ο εισηγητής της πλειοψηφίας μας εγκάλεσε ότι αν δεν πηγαίναμε με το κατεπήγον θα είχαν πρόβλημα οι αγρότες. Οι ενισχύσεις αυτές, είπαμε και στην Επιτροπή, είναι ψίχουλα. Ούτε το 1% του συνολικού πακέτου, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι επιδοτήσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις του πρωτογενής τομέα, όπως ηχθειοκαλλιέργειες. Για αρκετούς το μέτρο είναι κατόπιν εορτής, γιατί έχουν λάβει την ενίσχυση εδώ και αρκετό καιρό. Όπως είπαμε, οι εγωπροβατοτρόφοι, οι αλλοίες και οι άλλοι. Δεν διευκρινίζεται αν το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ. Παρόλα που το είπαμε και στην Επιτροπή, δεν μας απάντησε η κυβέρνηση. Αν δεν έχει, είναι αργά. Αργά το θυμηθήκατε. Εμείς λέμε ότι πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα σε όσους αγρότες έγιναν κατασχέσεις, με το μέτρο βέβαια να έχει αναδρομική ισχύ. Για τις ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τα επίγοντα μέτρα που προτείνονται από την κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζουν σε σωστή κατεύθυνση τα αυξημένα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στα δικαστήρια και θα δημιουργήσουν νέες δυσκολίες στην απασχόληση των εργαζομένων, ιδιαίτερα των μικρών αυτοαπασχολουμένων δικηγόρων, και εγκυμονούν κινδύνους για τα συμφέροντα των πιο αδύναμων διαδίκων. Επίσης, ιδιαίτερα προβληματική είναι η διάταξη του άρθρου 134, που επιμηκύνει επιλεκτικά το χρόνο της ποινικής παραγραφής στις υποθέσεις των εγκλημάτων φοροδιαφυγής, η οποία πρακτικά θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι άλλωστε αυτοί που βρίσκονται στο στόχαστρο των ελέγχων της εφορίας, παρατείνοντας απαράδεκτα την εμπλοκή τους με τα δικαστήρια για το ξεκαθάρισμα της υπόθεσής τους. Το ΚΚΕ διεκδίκησε με πλήθος παρεμβάσεων, προτάσεων νόμου, τροπολογιών, ερωτήσεων, επερωτήσεων και αναφορών την άμεση ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία και σε άλλους κρίσιμους χώρους, για να μην μείνει κανείς χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα, για στήριξη των ανέργων και των φτωχών λαϊκών οικογενειών, ειδικά τις μέρες των γιορτών. Δεν θα πάψουμε να διεκδικούμε την προστασία της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων του λαού. Η κυβέρνηση απέλυψε τις προτάσεις μας, όπως και τις πρόσφατες τροπολογίες, που αυτές ανακουφίζουν, ενισχύουν τις εργατικές λαϊκές οικογένειες, όπως η έκτακτη ενίσχυση όλων των ανέργων με 600 ευρώ, καταβολή ολόκληρου του δώρου Χριστουγέννων σε όσους είναι σε αναστολή και συνεργασία, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης και μισθού για συνταξιούχους και εργαζόμενους, στην υγεία, στο ΣΟΤΑ, συνολικά στο δημόσιο. Αντίθετα, με πρόσημα την πανδημία, η κυβέρνηση νομοθετεί τις πάγιες αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων, μεταφέρει τις συνέπειες της πανδημίας και της νέας κρίσης στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, νομοθετεί νέα προνόμια και κίνητρα για τους επιχειρηματικούς ομίλους, που τους διασφαλίζει νέα πακέτα στήριξης και ακόμα πιο φτηνή εργατική δύναμη. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου, ποινικοποιώντας τη συνεργαλιστή δράση, ενισχύοντας τον αυταρχισμό και την καταστολή. Είναι τέτοια η προθυμία να υπερασπίσει την εργοδοσία, που προχθές, στην Παρασκευή, σε παρέμβαση του Προέδρου και Γραμματέα της Ομοσπονδίας των Γλωσσοφατουργών, σε επιχείρηση που ήθελε να αρπάξει το επίδομα ειδικού σκοπού, έτρεξε και έδρασε ως ομάδα υπεράσπισης των εργοδοτών ιδίας για να τους συλλάβει. Αυτό είναι το κλίμα που έχετε δημιουργήσει. Πλήρη ασυδοσία της εργοδοσίας με τη συμβολή της αστυνομίας. Κατά τα άλλα, υποκριτικά φέρνετε άρθρο για κυρώσεις σε εργοδότη που λαμβάνει ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από εργαζόμενο. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα καταβολής του δώρου Χριστουγέννων. Καλούμε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την καταβολή του στους εργαζόμενους. Η μη καταβολή είναι δική της ευθύνη. Το ταξικό κίνημα δεν συμβιβάζεται, δεν υποτάσσει στη γρατορία του κεφαλαίου. Οργανώνεται, ανασυντάσσεται και με σταθερά βήματα προχωρά στην αντεπίθεση. Τελειώνοντας, λέμε ξανά ότι ψηφίζουμε κατά επί της αρχής. Στα άρθρα θα τοποθετούμε στην πληροφορία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.